Τι είναι για σένα το κρασί? Το κρασί, Νίκο, είναι τρόπος ζωής, είναι κουλτούρα, είναι τρόπος έκφρασης και ενδεχομένως ένα από τα βασικά συστατικά στο σώμα μου. Ρέι δηλαδή. Χωρίς αμφιβολία. Σε ενοχλεί αυτό? Καθόλου. Τι είναι αυτό που αγαπάς πιο πολύ στην Ελλάδα? Ποιο εινικό κομμάτι της? Νομίζω ότι αυτό που με εξητάρει περισσότερο είναι το να ανακαλύπτω νέα εινοποιία, νέες δουλειές, αυθεντικές προσεγγίσεις και ξεχωριστούς ανθρώπους. Αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Και δίπλα στο σπίτι σου και σε ένα εινοποιείο στην Αττική και στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Και αυτό είναι και η ομορφιά του ελληνικού κρασιού. Οπουδήποτε μπορείς να βρεις κάτι που πραγματικά μπορεί να πεις «Ουάου». Wow. Σε ποιες από αυτές τις περιοχές ταξίδεψες πρόσφατα? Σε διάφορα μέρη. Να θυμηθώ μισό λεπτό. Νομίζω ότι τα τελευταία μου ταξίδια είχαν σχέση με την εκπαίδευση στο Ινστιτούτο των Masters of Wine. Άρα είχαμε ένα ταξίδι στην Αυστρία για τους πρωτοετής μαθητές, ένα ταξίδι στο Λονδίνο για τους δευτεροετής και ενδιάμεσα ήμουνα στην Κύπρο για ένα masterclass με τα κρασιά της Πελοποννήσου. Είναι συνειδητό πλέον για σένα ότι επηρεάζεις κόσμο μέσα από τα κείμενά σου, από τις παρουσιάσεις, από τη δουλειά σου? Το φαντάζομαι πλέον ότι αυτό συμβαίνει, αλλά όταν γράφω προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Γενικά γράφω με έναν τρόπο, θέλω να πιστεύω, που είναι αρκετά απλός. Μπορεί να γίνω και τεχνικός, όπως ήμουνα σε ένα από τα τελευταία άρθρα στο Gilsom για την επίδραση των παλιών αμπελιών στην ποιότητα του κρασιού. Αλλά η όλη φιλοσοφία μου είναι να δίνουμε τη γνώση όσο γίνεται με πιο απλό τρόπο. Για να το κάνεις βέβαια αυτό, πρέπει να γνωρίζεις πολλά πράγματα και να έχεις βαθιά γνώση ενός θέματος. Θέλω να τονίσω, Νίκο, ότι το blog για μένα είναι η ψυχανάλυσή μου. Είναι ο τρόπος που επικοινωνώ. Είναι ο τρόπος που πραγματικά θέλω να περάσω τις ιδέες μου και να προσφέρω και εγώ σε όλο τον κόσμο λίγη από τη γνώση μου. Ποιο είναι το όραμά σου για το ελληνικό κρασί? Το όραμά μου είναι ξεκάθαρο. Θέλω να δω το ελληνικό κρασί να προοδεύει. Δηλαδή να βγαίνουν κρασιά ανταγωνιστικά, κρασιά με χαρακτήρα, αυθεντικά, κρασιά τερουάρ, έτσι ώστε όπου βρισκόμαστε στο εξωτερικό να μην θεωρούμαστε φτωχοί συγγενείς. Το ελληνικό κρασί, ενώ έχει όλη αυτή την απίθανη ιστορία χιλιάδων ετών, εν τούτοις το αποτύπωμά του είναι σχετικά πρόσφατο. Που σημαίνει ότι έχουν γίνει βήματα, καθημερινά γίνονται βήματα, αλλά αν αφαιθούμε μόνο σε αυτή την αισιόδοξη νότα, θα ανακαλύψουμε ξαφνικά ότι μόλις καταλαγιάσει όλο αυτός ο θόρυβος και αυτή η σκόνη, βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Που σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο καθημερινά για να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι να πάμε το ελληνικό κρασί στην κορυφή. Να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσουμε δημιουργώντας ένα πολύ δυναμικό think tank, γιατί αυτή τη στιγμή είναι επιβεβλημένη η δημιουργία μιας τέτοιας δεξαμενής σκέψης που να καθορίσει τη στρατηγική του ελληνικού κρασιού. Στο βιβλίο σου για τα φυσικά κρασιά κάνεις λόγο για μια ξεχωριστή κατηγορία που, όπως λες, κατακτά όλο και μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Τελικά είναι μια τάση της εποχής ή κάτι που ήρθε για να μείνει? Είναι μια τάση της εποχής σίγουρα. Το αν ήρθε να μείνει είναι κάτι με ένα ερωτηματικό. Σίγουρα θα επηρεάσει τα πρωτόκολλα ενοποίησης και το έχει κάνει ήδη. Αλλά για να μείνει και να είμαι απόλυτα βέβαιος σε αυτό που σας λέω, νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν οι παραγωγοί στο τι είναι φυσικό κρασί και να μην πολεμάει ο ένας τον άλλον ότι κάνει την πιο φυσική εκδοχή.